Αυτά φταίει, αυτά, αυτά. Σας δικαιολογώ. Δεν σας... Δεν έχετε πρόβλημα εσείς από τον κορονιό. Πρόβλημα έχετε από τα κύπελα που παίρνει ο Ολυμπιακός. Εμπρός. Καλησπέρα, Ταγί. Ναι. Αντικειμενικός έγκρις. Εντάξει, καλό βράδυ. Εδώ λέμε για τη συμφορά που κακομοίρη μου που σε έχει φάει και λες αντικειμενικός. Εσύ νομίζεις τώρα ότι εγώ έχω τη μαλακία στο να κάτσω να έρθω σε αντιπαράθεση. Δεν γίνεται ρε, εσείς όποτε γουστάρετε. Και μετά τον έβαλα τον άλλο να μετρήσουμε τα κύπελα. Κάθεσα κι εγώ μαλάκας, τον πίστεψα τι μαλάκας που είμαι και πάω να σημειώσω 46 και μου λέει κάλπικα. Δηλαδή τώρα εσύ αντικειμενικός. Να μιλήσουμε λίγο, θα με βγάζεις τρελό. Δεν γίνεται, δεν γίνεται ρε. Ένα θα αντέξω, δύο. Άντεξα τον από τη Σύρο. Δεν θα αντέχω και σένα. Τι αντικειμενικός μπορεί πουτσα που πήρες γάμα εθνική. Τι αντικειμενικός μπορεί πουτάνα. Γάμα εθνική έπεσες ρε. Τι αντικειμενικός. Αυτά τα πιασιάρικα, πώς θα λέμε, δεν τα περνάνε σε μένα, ρε. Δεν περνάνε, ρε. Θα λέτε, αεξής μαλάκας, καλά κάνετε και μας γαμάτε. Έτσι θα λέτε. Έτσι δείχνει η ιστορία σας. Δεν το λέω να το πείτε γιατί δεν είναι έτσι. Έτσι δείχνει η ιστορία σας. Η μαύρη. Αυτά δείχνει, ρε, η ιστορία σας. Δεν τα βγάλα εγώ. Εμπρός. Τάκη, για να είμαστε αντικειμενικοί. Εντάξει είμαστε. Πάμε ένα άλλο. Εμπρός. Ναι. Nice. Έλα. Έλα, Τάκη. Ναι. Ποια είναι η γνώμη σου για τον Κολοσσό και την ΑΕΚ. Δεν ακούω ρε φιλαράκο. Για τον Κολοσσό και την ΑΕΚ. Τον Κολοσσό. Ναι. Και την ΑΕΚ. Ναι, τι είναι αυτό, νίκησε δηλαδή. Ο Κολοσσός στην ΑΕΚ. Στο μπάσκετ. Ναι. Δεν ξέρω ρε φίλε, ακόμα Ολυμπιακός ρε φίλε. Πάρε ένα Κολοσσιώτη να στα πει. Πάρε ένα από την Κολοσσό να ρωτήσει ρε φίλε. Δεν σας βλέπω ρε κακομύριδες. Και δεν... Ακού ρε φιλαράκο. Δεν παίρνεις κανένα δημοσιογράφο εδώ. Είμαι ένας οπαδός. Του Ολυμπιακού και είναι τιμή μου και υπερηφάνεια. Υπερήφανος που είμαι Ολυμπιακός. Αλλά τώρα τι να πω εγώ. Για τον Κολοσσό. Τι να πω ρε και για σένα. Τι να πω. Αλλά να σου πω κάτι για την ομάδα σου. Πήγαινε στον Αγγελόπουλο. Πες του. Εμείς Ευρωλίγκα πότε θα παίξουμε. Δηλαδή ένας αεξής. Ήθελε να το απαντήσει ο Τάκης Ολυμπιακός. Για τον Κολοσσό. Τόσο χαμηλά έχετε πέσει. Καταλαβαίνετε ρε. Εγώ σας σώνω ρε. Ρε είμαι ο γιατρός σας ρε, για μην λέτε μαλακίες ρε. Εμπρός. Τάκη, μπορούμε να μιλήσουμε. Όχι, δεν μπορούμε, πήγαινε γαμίσου. Εμπρός. Ναι. Ναι. Καλησπέρα. Γεια. Yeah. Τον κύριο Τάκη, μπορώ να μιλήσω. Ναι, λέγε ομάδα, τι ομάδα είσαι. Τι ομάδα είμαι, Χαράλαμπο, Ολυμπιακός. Σήμερα είμαι Χαράλαμπος, είμαι από τα κατακόκκινα δυτικά. Ναι. Και πήρα να πω άντε γεια, πρωτάθλημα ξανά στον Πειραιά. Μας έχουν κατακαβλώσει όλες οι ομάδες μας, μπράβο, ο ερασιτέχνης μας, όλοι. Μπράβο. Όλοι είμαστε κατακαβλωμένοι και περιμένουμε να πάμε στο γήπεδο. Μπράβο, Λεβέντη μου, καλό βράδυ, αγόρι. Μπράβο. Καλό βράδυ, Τακαρέ μου, καλό βράδυ. Μπράβο, 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 έτσι. Ορίστε. Εμπρός. Αυτά, έτσι, έτσι είναι Ολυμπιακή. Ξέρετε πόσο στεναχωριέμαι. Καμιά φορά στον δρόμο βλέπω ένα παιδάκι με τη μαμά του, τον μπαμπά του. Μου λέει ο μπαμπάς του, Τάκη, ξέρω εγώ, είμαι ΑΕΚ αυτά. Λέμε δύο κουβέντες. Να και ο γιος μου λέει, είναι ΑΕΚ, τρία χρονών. Ξέρετε τι στεναχωριά νιώθω εκείνη τη στιγμή. Το τρία χρονών παιδάκι, μέχρι τα 100 που θα φτάσει. Τι στεναχώριες έχει να φάει. Τι να πω ρε παιδί. Ρε τα παιδιά σας, μην τα κάνετε. Αφήστε τα να διαλέξουν τον δρόμο του Θεού και της ομάδας του Ολυμπιακού. Εμπρός. Τάκη, καλησπέρα. Γεια. Θοδωρής από την Παρισία. Ο Θοδωρής.
Ναι, ναι. Ναι, από πού παίρνεις? Στην Παρισία, Μεσσηνία, ξέρεις. Ομάδα? Ολυμπιακός είμαι. Ναι, αλλά ναι. Θέλω να σε γνωρίσω για να μιλήσω για την Ευρωλίγκα και όλο αυτό που γίνεται. Δεν ακούω τι είπες, ρε. Μίλα δυνατά πιο για εκεί στο Ολυμπιακός. Τη γνώμη σου το λέγε τον Μπερτομέου. Δεν ξέρω, ρε φιλαράκο. Δεν ξέρω, μην με ρωτάτε τέτοια, ρε. Θα με ρωτάτε πόσο γάμισαμε τον ένα και πόσο γάμισαμε τον άλλον, ρε. Καλό βράδυ. Ας τα αυτά, ρε, τα Μπερτολομέου, ρε. Αφήστε τα, ρε. Αφήστε τα αυτά, ρε. Εμείς οι οπαδοί είμαστε μόνο να φωνάζουμε Ολυμπιακός. Ποια γνώμη, Μπερτολομέου, μάθαμε και τον Μπερτολομέου. Εμπρός. Γεια σου, Τάκη. Καλό βράδυ. Εσύ σε έκλεισε γιατί είσαι έτοιμος να πεθάνεις. Κατάλαβες. Και σε έσωσα, γιατί η δεύτερη σου ανάσα, στοπ. Κάτσε τώρα έτσι εκεί, παρά ανάσες, να ζήσεις. Εμπρός. Αφήστε τα πάνε. Ναι. Μόνο να φωνάς πολύ. Χαμήλωσε. Χαμήλωσε. Ναι, καλησπέρα. Γεια. Από Ηράκλειο Ολυμπιακός. Ναι. Ζήτω Ολυμπιακάρα μας. Ζήτω. Και θα ήθελα να σε γνωρίσω τα γη. Κάποια στιγμή. Από Ηράκλειο. Με αγάπη. Εντάξει, είμαστε. Ορίστε. Τι πες. Από Ηράκλειο, λέω, τηλεφωνώ Δημήτρης. Ναι. Και θα ήθελα να σε ευχαριστώ. Ζήτω Ολυμπιακάρα μας. Ζήτω. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Εμπρός. Ναι. Ρε, αυτό είναι πιο μεγάλο από μένα. Μα το Παναθηναϊκό γαμό και τη 13 σας όλοι. Ναι ρε μάγκα, μπράβο. Ναι ρε Ολυμπιακάρα μου. Άρρωστος Ολυμπιακός αυτός. Εμπρός. Τι έχετε τραβήξει, ρε. Εμπρός. Τάκη, παραδέχομαι ότι είστε καλύτερο. Καλό βράδυ, αγορμέλα. Πήγαινε. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει, μπορώ να βαφτίσω για το γιο μου εδώ. Άνετα, ε. Εδώ, ναι ρε φίλε, εδώ να βαφτιζόμαστε. Ναι, τέτοιο. Δηλαδή μετά την εκκλησία πρέπει να βαφτιζόμαστε και σαν ένα κύπελο του Ολυμπιακού. Εμπρός. Ναι. Για πάμε. Πού να πάμε. Καλησπέρα. Γεια. Γεια σου, Τάκη, καλησπέρα. Γεια.